ντροπαλή ημέρη. Όχι. Εντάξει, όχι. Υπερβάλλω, γιατί εγώ την ξέρω τόσα χρόνια. Νομίζω ότι στην πρώτη εντύπωση που σου δίνει, όταν γνωρίζει κάποιον, είναι ντροπαλούλα. Είναι λιγάκι πιο μαζεμένη. Εντάξει, όπως είναι όταν κάποιος είναι παιδί, δεν σημαίνει ότι θα είναι και στην ενήλικη ζωή. Καμία σχέση. Ναι, 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 συμφωνώ. Και συνήθως αυτοί που είναι πιο ντροπαλοί, πιο λιγομίλητοι, σε μικρή ηλικία, γυρνάει ανάποδα στην πορεία. Και είναι δίδυμες, αλλά δεν έχουν την ομοιότητα. Θα μου πεις, βέβαια, μπορεί να είναι από διαφορετικά όρια που λένε, ξέρεις. Αλλά ρε παιδιά, όλοι μιλάνε για τα αδέρφια τους, το έχετε προσέξει. Είναι τρομερό αυτό το δέσιμο. Πόσο μάλλον για τα διδυμάκια, ναι. Το δέσιμο ιδιαίτερο όταν μεγαλώνουν μαζί. Ναι, όντως. Εσύ, Ναθαλία, σου λείπει, επειδή δεν το ξέρεις το συνέστημα νομίζω με τα αδέρφια. Πάρα πολύ. Θα ήθελα να έχω έναν αδερφό, ας πούμε. Πάρα πολύ. Ή μια αδερφούλα, αλλά αδερφό πιο πολύ νομίζω. Εγώ κοίταξα τον Βασίλη κατευθείαν. Γιατί? Ξέρεις, θα το να πει κάτι. Γύρισε κατευθείαν εκείνη τη στιγμή. Γιατί, τι να πει ο Βασίλης. Ήθελες να πει για τον υποψήφιο αδερφό. Α, στον αγέντο αδερφό, ας πούμε. Α, στον τώρα τον ταλαιπωρείτε. Γιατί. Θα θέλεις πολύ αδερφή. Αδερφό. 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 Συμφωνώ. Έναν αδερφό. Να σε κανάκευε έτσι, να σου είχε δυναμία, ναι. Ναι, θα έρχονταν να μου έλεγε πάλι είπες για την ηλικία της αδερφής μου, ρε, ας κακώσω. Ναι, και να του έλεγα, ο Βασίλης με ενοχλεί. Καλά κάνει, έτσι απαντούσε. Και να σε περίμενε κάθε φορά έξω από την Κάντζα, εδώ. Συγχαρητήρια, Εμίλη, συγχαρητήρια, μπράβο, πέφτεις και αλλαγώσαι. Αχ, ναι, μακάρι, και εγώ θα ήθελα να έχω 2-3-4 αδέρφια παραπάνω. 2-3-4, ναι. Όχι, σοβαρά, νομίζω ότι είναι μεγάλη ευτυχία. Η Έλληνα έχει μια υπέροχη αδερφή. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, είναι τρομερό. Δηλαδή, όσο δεν ήξερα πώς είναι να έχεις αδέρφια, όταν είμαι μικρούλα, γιατί έχουμε διαφορά, τώρα αισθάνομαι τρομερά που την έχω. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα έκανα αν δεν την είχα και θα ήθελα να είχα κι άλλα. Ναι. Μαμά, ακούς. Μαμά, ακούς. Τη Έλληνα. Το ξέρω, θα βάλει μπρος για δεύτερο. Προλαβαίνει. Αλήθεια. Μπράβο, άντε με το καλό. Ορίστε. Δεν τη ρώτησε κανείς τη γυναίκα, βέβαια. Μαμά, ακούσει εγώ άντε με το καλό, ξέρεις, κατευθείαν. Έχουμε και δεύτερο μέρος και λέω να το δούμε και το δεύτερο μέρος και να τα σχολιάσουμε μετά και τα. Κοίτα, μωρέ, τα συνατσακάκια. Φοβερά. Κοίτα τα πώς είναι. Παιδιά, τι ωραία φωτογραφία. Καταπληκτική. Λοιπόν, ας δούμε και το δεύτερο μέρος των διασύμων που μιλάνε για τις οικογένειές τους.